Λαύρος εμφανίστηκε στο κανάλι έξω ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Καβάλας, κ. Δράκος, αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας Μέτιου Σιμιτσή, κάτι που όπως σημειώνει δημιούργησε αρνητικά δεδομένα, αφού σύμφωνα με την κομματική οργάνωση ο φυσικός εταίρος του Περιφερειάρχη θα έπρεπε να είναι ο κ. Τοψίδης. Πέρσι τέτοιο καιρό, τον Αύγουστο πέρσι, είχαμε επισημάνει ότι η εκλογή τότε του Περιφερειάρχη μετά το θάνατο του Παυλίδη δημιουργούσε μια διάσπαση στον χώρο και θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα. Παρόλα αυτά θεωρήσαμε ότι σε τελευταία ανάλυση ότι η επικράτηση του ψηφοδελτίου του κυρίου Μέτιου θα οδηγούσε σε μια συνεννόηση φίλιων δυνάμεων. Προς τούτο συνέβαλε και το γεγονός του ότι οι εκλογές, ενώ ήταν το Μάιο, η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη και η ανάθεση της νέας ηγεσίας στην Περιφέρεια θα γινόταν 3 μήνες μετά. Αντί να, λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να είχαμε συνεννόηση των 2 πρώτων συνδυασμών, πληροφορηθήκαμε ότι η θέση χωρικού Περιφερειάρχη Καβάλας αναλαμβάνει ο Κωστής Σιμιτσής. Η επιλογή του κυρίου Σιμιτσή για την κομματική οργάνωση Καβάλας, αλλά και για όλες τις κομματικές οργανώσεις της Περιφέρειας, θέλω να πιστεύω, είχε αρνητικά. Δημιούργησε αρνητική κατάσταση. Ιδιαίτερα βέβαια, ο οποίος, επειδή είχε χρηματίσει και δήμαρχος 2 θητείες, ήταν γνωστά τα έργα και οι ημέρες του και στον κομματικό μηχανισμό της Καβάλας δεν περνούσε εύκολα. Αυτός ήταν ο λόγος που αμέσως μετά την πληροφόρησή μας συνεδρίασε το όργανο της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλα και ομόφωνα αποφάσισε τη διαμαρτυρία και την επιστολή βέβαια στο κόμμα και στην κεντρική διοίκηση της σχετικής αυτής που κάναμε για την προηγούμενη Δευτέρα. Παρόλο που προσπαθήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθουμε σε επαφή με τον Χρήστο Ντομέτιο, φυσικά δεν μας σήκωσε το τηλέφωνο. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να πω, να κάνω και μια δήλωση για να πω ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή Καβάλας, εκφράζοντας το σύνολο των οργανωμένων μελών της, αλλά και με έντονη, επειδή έχει και έντονη και βαθιά σχέση με την ευρύτερη κοινωνία, διαβλέπει την αστοχία της επιλογής Σιμιτσή όχι μόνο για τη συνοχή του κόμματος, αλλά και για το μέλλον της Περιφερειακής Ενότητος. Ο αποτυχημένος δήμαρχος Καβάλας του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει τα εχέγγυα για να γίνει καλός χωρικός αντιπεριφερειάρχης. Η ευρύτερη παράταξη έχει αξιολογότατα στελέχη για να τα αναδείξει. Οι προσωπικές στρατηγικές πρέπει να παραμεριστούν και το μέλλον της περιφέρειας να βρετανεύσει. Γι' αυτό ακριβώς καλούμε να αναλυφθούν όλες οι δέωσες πρωτοβουλίες για την αποτροπή της. Να σας ρωτήσω τώρα στο σημείο αυτό, επειδή είπατε ότι και οι υπόλοιπες οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια δεν βλέπουν με καλό μάτι την τοποθέτηση του κ. Σιμιτσή. Αυτές οι ενέργειες στον κομματικό μηχανισμό είναι απαράδεκτες. Όμως, θα τα βρούμε μπροστά μας. Όμως επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι καμία άλλη νόδε δεν αντέδρασε. Μην το λέτε αυτό. Δεν ξέρετε. Δημόσια τουλάχιστον δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση. Δημόσια ναι, αλλά εγώ είμαι σε επαφή, δεν είστε εσείς. Φυσικά και γι' αυτό και μιλάμε. Αλλά... Κοιτάξτε, τέτοιες ενέργειες σε κομματικές οργανώσεις είναι απαράδεκτες. Τα έχουμε βρει κατ' επανάληψη μπροστά μας και έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Πολλές φορές έχω αναφέρει. Εμείς που ζήσαμε τη 12η Φεβρουαρίου του 2012 στη Βουλή τότε, όταν 50-60 ή σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική μας ομάδα και περισσότεροι είχαν φύγει από τη γραμμή της παράταξης τότε, από τη γραμμή του Αντώνη του Σαμαρά, και ψηφίζαν και δεν ξέραμε τι ψήφιζε ο καθένας και πού ήτανε, για να επανέλθουμε σε μια ομαλή κατάσταση οργανωτικά πέρασες πολύς καιρός. Δημιουργούνται τέτοιες αποσταθεροποιητικές δυνάμεις που κινδυνεύουμε με διάλυση. Αυτά τα φαινόμενα στην παρούσα φάση δεν θέλουμε να τα ξαναδούμε, να τα ξαναζήσουμε. Σε περίπτωση που κεντρικά από την Αθήνα στηριχθεί από τον Πρωθυπουργό, για παράδειγμα, θα παραμείνετε στη θέση σας εσείς ή υπάρχει περίπτωση? Θα παραμείνουμε στη θέση μας, θα πούμε τις αντιρρήσεις μας και από εκεί και πέρα, εάν αποφασιστεί, που δεν έχει αποφασιστεί μέχρι στιγμής οτιδήποτε άλλο, φυσικά θα πειθαρχήσουμε. Να σημειώσουμε πως κληθείς να σχολιάσει την αναταραχή που δημιουργείται τοπικά στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σιμιτζής αρκέστηκε να δηλώσει πως ο ίδιος συζητεί με τον κ. Μέτιο και όχι με τα κόμματα.